εσείς δώσατε δύο λεπτά από το χρόνο το πολύ δημοτικό σας, το ξέρω που έχετε σήμερα. Όμως λόγω της ημέρας είναι καθημερινή, το γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς οι αγωνιστές μας στο 21 δεν κοιτάγανε τα καθημερινή, όχι. Πολεμούσαν για 9 τουλάχιστον χρόνια θα μας πει ο κύριος Καράκος, αν λοιπόν θα έχουν νέα. Συνεπώς λοιπόν θεωρώ ότι το είμαστε εδώ πέρα σήμερα μια ώρα ξεκινώντας ότι το χρόνο σας δεν είναι κάτι σημαντικό για τους αγωνιστές μας. Λοιπόν, σεβασμιότατε, κύριε Ταξιάρχε, εκπρόσωποι των αρχών και των τοπικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας, φίλοι πατριώτες, και όλοι εσείς που βρισκόστε σήμερα εδώ πέρα, σας ευχαριστούμε την παρουσία σας και ευχαριστούμε επίσης τον Σεβασμιότατο που μας παραχώρησε την αίθουσα, αυτόν τον ωραίο χώρο, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτήν την ομιλία. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τους χορηγούς μας, τους φέρετε εδώ πέρα, για τη συμβολή τους. Ήταν πολύ τιμή στην διαδρομή σε αυτή την προσπάθεια, όπως γνωρίζετε. Σήμερα είναι επίσης η Νικηφόρα Μάκη στο Αθλέτσι, ενάντια στην κυβέρνηση των τοπικών οδών, του Ρούπι και του Κερακιάβη, και στην οποία έλαβαν μέρος μεγάλοι αγωνιστές, σαν πρωταγωνιστές εκείνης της ημέρας, όπως είναι για παράδειγμα ο Μπλαγούτας, ο Νικηταράς και φυσικά ο Θεόδωρος Κολοκόδρομος. Το σημαντικό αυτής της μάχης, και γι' αυτό το λόγο εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ και την τιμάμε με τον τρόπο μας βέβαια, με την παρουσία του κύριου Καρακάτου, είναι ότι η μάχη αυτή έρχεται την πολιορκία και την απελευθέρωση της Τρίπολης, της Τρίπολιτσάς. Ο κύριος ο Κανέλος Δελιγιάννης, που έριξε τον καμό της μάχης, έγραψε «Αυτή η ένδοξος νίκη ήταν η κρίση της ελληνικής επαναστάσεως και η σαφήν χρεωστή την ανεξαρτησία της πατρίδος, καθότι ενεθάρρυνε και εμψύχωσε τους Έλληνες». Αυτό ήταν το βαθύτερο νόημα αυτής της νίκης. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την Νικηφόρα πορεία προς την ελευθερία μας. Η ελευθερία αυτή δυστυχώς ανώθηκε σαν σε λίγες μέρες από σήμερα, στις 29 Μαΐου 1453, με την άνοιξη του Κωνσταντινούπολεως. Στην πορεία αυτή προς την ελευθερία, θέλω να αναφέρω ότι συνέβαλε και η ύπαρξη του πρώτου στρατοπέδου της Επανάστασης στο ιστορικό χωρίο της Αρκαδίας, τα Φέρδανα, και το αναφέρω γιατί είναι ο τόπος της ιδιαίτερης πατρίδας μας κατά πολίτη με πρωταγωνιστή τον ένδοξο Νικηταρά, η μάχη των Ευαίων των Λιανών, που έγινε στις 18 Μαΐου, σαν και σήμερα το 1821. Λόγω της σημερινής μέρας και του συμβολισμού της, κρίνω από τον καταλληλότερο ομιλητής, είναι ο κύριος Καράκος, που αρκετοί από εσάς και χαίρομαι ιδιαίτερα, που σας δίνω την ευκαιρία, δίνουμε ο σύλλογός μας την ευκαιρία να το συναντήσετε όπως και εμείς κάποιοι ιδιαίτερα. Μας είχαν τιμή να βρίσκεται σήμερα κοντά μας, ώστε όπως είναι το ρητό μας, τιμώντας την καταγωγή μας σαν Πελοποννήσι, γιατί τυχαίνει να είναι Πελοποννήσιος με καταγωγή από τη Μάνη, τη Λακωνία. Τιμώντας λοιπόν την καταγωγή μας, μπορούμε να προσφέρουμε και ταυτόχρονα στην πραγματική ζωή του σκόπου. Το θέμα που επιλέξαμε να είναι η γλώσσα μας ως εθνική μας άμυνα. Γιατί το αν είμαστε και παραμένουμε Έλληνες, το οφείλουμε στη γλώσσα μας και στη θρησκεία μας και αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε πρωτίστως. Στο τέλος της ομιλίας μας, του κ. Καργάου, θα ακολουθήσει από τον Μήνυ Δώρο του μεγάλου διαγωνισμού που κάνουμε, που είναι το Σταυρόλεπτο της Επανάστασης του 21, που περιείχε κάποιες μικρές ερωτήσεις. Ο σκοπός ήταν καθαρά εκπαιδευτικός. Οι νικητές αναδείχθηκαν με κλήρωση και ό,τι βάζω σωστά να απαντήσω. Σωστές απαντήσεις ήταν και η ψηφία τους και αυτό ήταν ο σκοπός να μάθουμε 5 πράγματα για την ελληνική επανάσταση. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και του χρόνου για το Σταυρόλεξο.